Θα μιλήσουμε για τον δακτύλιο των πολιονίμων με πολλές μεταβλητές, με μη μεταβλητές και συντελεστές από ένα σώμα. Φανταστείτε ότι μπορεί να είναι η πραγματική αριθμή. Εκτός από δακτύλιος, το σύνολο αυτό έχει και τη δομή διανυσματικού χώρου. Για να το σκεφτείτε αυτό, φανταστείτε τον δακτύλιο των πολιονίμων με πραγματικούς συντελεστές. Είναι ένας διανυσματικός χώρος να επράξει την πρόσθεση πολιονίμων και ο πολλαπλασιασμός είναι λάμδα επί ένα πολιόνιμο. Σημειώνω ότι ο διανυσματικός αυτός χώρος μπορεί να έχει μία από τις βάσεις του, είναι το πολιόνιμο, στο θερό πολιόνιμο 1, το χ τετράγωνο, το χ στενή και το εξής. Αυτά τα πολιόνιμα είναι γραμμικά ανεξάρτητα και έτσι ως διανυσματικός χώρος έχει διάσταση άπειρη. Ενώ ως δακτύλιος παράγεται από το περασμένο το πλήθος. Με την ίδια λογική και το σύνολο αυτό θα είναι ένας διανυσματικός χώρος. Το ας το ονομάσουμε Α, το Α είναι διανυσματικός χώρος επί με συντελεστές από το F. Δεύτερο. Μία βάση το A επί το F είναι το σύμβολο των μονονίμων. Το κάθε μονόδημο θα είναι της μορφής χ1, χ2, χ3, στην k1, k2, ki, όπου τα ki ανήκουν στο σύνολο 0, 1, 2 και το καθεξής. Είναι ακέραιη που συμπεριλαμβάνεται και το 0 και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι διαφορετικά μονόδημα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Λοιπόν, το ερώτημα που υπάρχει εδώ πέρα είναι το εξής. Αν ένα μονόμιο χ1 στην k1, χ2 στην k2, χινή στην κάπαρή ανήκει στο ιδεώδες που παράγουν κάποια μονόνυμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ανήκουν στο ιδεώδες που παράγουν τα μονόνυμα χι 1, χι 2, χινή, χι 1, χι 2, χινή, στην λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα νη, χινή το καθεξής. Ξ1, Ξ2, Ξ2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μονόνυμο Χ1 στην K1 Χ1 στην K1 είναι ένας πολιονυμικός συνδυασμός όλων αυτών των μονονύμων. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολιόνυμο H1 επί αυτό το μονόνυμο συν και τα λοιπά, συν H, Ξ, επί αυτό το μονόνυμο. Άρα, το μονόνυμο αυτό, το οποίο συμμετέχει ως στοιχείο της βάσης του διανυσματικού χώρου του δακτυλίου των πολιονύμων, είναι ένας γραμμικός, ένας πολιονυμικός συνδυασμός αυτών των μονονύμων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε πράξεις εδώ πέρα και αναγωγή ομοιογόρων. Οπότε θα καταλήξουμε σε ένα συνδυασμό μονονύμων. Αλλά τώρα πρέπει να σκεφτούμε το εξής.
αυτό το μονόλυμα είναι στοιχείο μίας βάσης του διανυσματικού χώρου. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουμε μια οποιαδήποτε βάση αλφα-ε, αλφα-μη και γράψουμε ένα από αυτά τα διανύσματα στον γραμμικό συνδυασμό των άλλων, δηλαδή α1 εδώ, μέσω λάμδα 1, α1, συν λάμδα 2, α2, συν και τα λοιπά, τότε λόγω της γραμμικής ανεξαρτησίας όλα τα άλλα θα είναι 0 και το λάμδα 1 θα είναι μονάδα. Επανέρχομαι στον πολυομιμικό συνδυασμό όπου είναι έκφραση του μονολύμου αυτού. Κάνοντας λοιπόν αναγωγή ομοίων όρων, θα προκύψει ένα συνδυασμό μονονύμων και θα προκύψουν όλα τα άλλα μονόνυμα 0 εκτός από ένα μονόνυμο, διότι είναι στοιχείο της βάσης. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι το μονόνυμο για το οποίο συζητάμε, το μονόνυμο αυτό για το οποίο συζητάμε, προέκυψε από αναγωγή έστω, αλλά στο τέλος θα έχουμε ένα πολυμόνυμο H, το οποίο δεν θα είναι στην πραγματικότητα πολυμόνυμο, θα είναι και αυτό μονόνυμο, επί ένα μονόνυμο, επί τουλάχιστον ένα από τα μονόνυμα αυτά. Άρα, το χ1 στην K1 για το οποίο συζητάμε, το χ2 στην K1 θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, εάν ένα μονόνυμο βρίσκεται σε ένα ιδεώδες που παράγεται από άλλα μονόνυμα, σημαίνει ότι κάποιο από τα άλλα μονόνυμα διαιρεί αυτό το μονόνυμο.